Έχουμε το κεντρικό ποτάμι της πόλης να έχει γεμίσει πραγματικά από χαρτονομίσματα των 50 και των 100 ευρώ. Βαγγέλης Κοντοχρήστος είναι κοντά μας από το TV10 της Θεσσαλίας. Καλή σου μέρα, Βαγγέλη, τι κάνεις? Καλημέρα, κυρία Τσαπανίδου, σε εσάς, στους τηλεθεατές και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να είστε καλά, κύριε Κοντοχρήστο, αφού θέλετε να μιλάμε στο πληθυντικό. Ωραία, απόψε τότε. Μα τώρα, για πες μας λοιπόν τι συνέβη, Βαγγέλη, στο ποταμό. Είδαμε κάτι απίστευτο. Καθώς το ποτάμι εδώ της πόλης ο Λιθέος γέμισε με χαρτονομίσματα των 50, 100 και των 500 ευρώ. Αμέσως έκπληκτοι αρκετοί συμπολίτες μας έτρεξαν στο σημείο προκειμένου να δουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Έσπευσε εκεί στο σημείο και η αστυνομία προκειμένου και αυτοί να διαπιστώσουν τι είχε γίνει και μάλιστα κάποιοι πιο τολμηροί. Όπως βλέπετε και στα πλάνα σας, στο βίντεο το οποίο έχουμε τραβήξει, μπήκαν μέσα στο ποτάμι και άρχισαν να συλλέγουν τα πολύτιμα χαρτονομίσματα, μαζεύοντας αρκετά χρήματα. Εκείνη την ώρα δεν υπήρξε κάποια εξήγηση το τι ακριβώς έγινε. Τις επόμενες ώρες τελικά όμως διαπιστώθηκε ότι ένας νεαρός φοιτητής 23 ετών ήταν εκείνος ο οποίος έριξε τα χαρτονομίσματα μέσα στο ποτάμι. Τώρα, για ποιο λόγο συνέβη αυτό, το γνωρίζει μόνο. Εντάξει, θα είναι οικογενειακό θέμα αυτό, αλλά πέταξε κανένα τριχιλιαρό, 3.000 ευρώ ήταν αυτό που πέταξε. Έπεσε τα 2,5 με 3.000 ευρώ ήταν το ποσό το οποίο έπεσε. Πόσα κατάφεραν, Βαγγέλη, να μαζέψουν οι αρχές για να επιστρέψουν στην οικογένεια το ποσό? Ορίστε. Πόσα λεφτά, λέω, κατάφεραν να μαζέψουν οι αρχές? Τα μάζεψαν όλα τα χρήματα βασικά, αλλά τα πήραν όμως κάποιοι άνθρωποι που μπήκαν μάλιστα μέσα στο ποτάμι, δεν τα πήραν οι αρχές. Μάλιστα. Κάποιοι συμπολίτες μας οι οποίοι ήταν πιο τολμηροί και κατάφεραν και μάζεψαν αυτά τα χρήματα. Όπως καταλαβαίνετε, όμως ήταν κάτι το οποίο μονοπόλησε το ενδιαφέρον εδώ στην πόλη των Τρικάλων χθες και έκανε και το γύρο της Ελλάδος. Καθώς δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει καθημερινά να βλέπεις χρήματα τώρα πεσμένα μέσα στο ποτάμι, έτσι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Έχουμε ζητήσει και την άποψή σας και θα τη δούμε σε λίγο την άποψή σας. Θα μας πείτε δηλαδή και στο Twitter τι θα κάνατε εσείς σε αυτή την περίπτωση, αν δηλαδή θα παίρνατε τα χρήματα από το ποτάμι ή όχι.